Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάλι, πάντοτε, το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Χριστιανική οικογένεια», που είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να διακρίνουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε μια χριστιανική οικογένεια για να απολαμβάνει την εύνοια, τη χάρη, το έλεος του Θεού και ιδιαιτέρως να απολαμβάνει ο άνθρωπος του Θεού όλα τα αγαθά που έχει ο Θεός μέσα από το Λόγο Του να χαρίσει στους ανθρώπους και ιδιαίτερα σε μια χριστιανική οικογένεια. Συνεχίζουμε να ασχολούμεθα με δύσκολες καταστάσεις που δημιουργούνται από τα παιδιά. Σήμερα μάλιστα θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με το δύσκολο παιδί που έχει δυσκολίες είτε στο σώμα, είτε στην ψυχή, είτε στο πνεύμα. Βλέπουμε ένα παιδί που έχει δυσκολία. Δυσκολία να σταθεί στο σχολείο, δυσκολία να σταθεί στο σπίτι, δυσκολία να σταθεί στην εκκλησία. Μιλάμε καταρχάς για για τις πνευματικές δυσκολίες. Που το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι τη διάγνωση. Δηλαδή, πού οφείλεται, τι συμβαίνει και έχει αυτές τις πνευματικές δυσκολίες το παιδί. Τι συμβαίνει, κάτι πρέπει να συμβαίνει. Πώς θα πλησιάσουμε λοιπόν το παιδί? Ο στόχος μας είναι να μας ανοίξει την καρδιά του, να του ανοίξουμε την καρδιά μας. Δηλαδή, ο στόχος μας είναι βασικά η εξομολόγηση ενώπιον του Θεού. Να κερδίσουμε το παιδί μας, ώστε να αρχίσει να μας μιλάει. Γι' αυτό το πλησιάζουμε πρώτα με ταπείνωση, όχι με την υπεροχή του γονιού, αλλά ταπεινά, με την ταπείνωση του δούλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ο πατέρας ή η μητέρα μέσα στο σπίτι να έχει τα χαρακτηριστικά και τη μορφή του δούλου. Θυμηθείτε ποιο είναι το φρόνημα του Χριστού, ότι εν μορφή Θεού υπάρχουν δεν εννοούμε σαρπαγή το να είναι σαν το Χριστό, με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε. Πώς? Λαβών δούλου μορφή. Αυτό λοιπόν που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο πατέρας και εν γέννη, αλλά ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει απέναντί μας ένα δύσκολο παιδί, εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο είναι ο πατέρας να κενώσει τον εαυτό του από την πατρική εξουσία, δόξα, αλλά όχι αγάπη. Όπως ο Χριστός εκένωσε τον εαυτό του, όχι από τη δόξα του, όχι από τη θεότητά του, όχι από την υπόστασή του, αλλά από τη δόξα του. Πώς εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του? Λαβών δούλου μορφή. Ακριβώς έτσι και ο πατέρας πρέπει να πλησιάσει το παιδί ή η μητέρα να πλησιάσει το παιδί. Με ταπείνωση, λαμβάνοντας δούλου μορφή και ενώνοντας τον εαυτό του από την πατρική ή μητρική εξουσία και δύναμη. Δηλαδή να τον πλησιάσει όχι από πάνω αλλά από κάτω. Όχι σαν υπερέχον αλλά σαν άνθρωπος που δεν υπερέχει. Να θεωρήσει για το παιδί του, να θεωρεί και να θεωρήσει
να θεωρεί πάντοτε και να θεωρεί σε εκείνη τη στιγμή της προσέγγισης το παιδί του ως υπερέχοντα. Βέβαια αυτό για να συμβεί και όλα τα άλλα που θα αναφερθούμε στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να βρεις χάρη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων με την ταπείνωση, αλλά και με την προσευχή και την εξήτηση. Γιατί ο Θεός είναι μισθαποδότης τους εξητούντας αυτόν. Δηλαδή δεν μπορείς να πλησιάζεις το παιδί σου χωρίς προηγούμενα να πας στο ταμείο σου, είναι το κρυπτό. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Να πας στο ταμείο σου είναι το κρυπτό, να μην σε ξέρει κανείς, να μην σε... ότι προσεύχεσαι, να μην σε βλέπει κανείς, να μην σε ακούει κανείς. Για να συναντήσεις τον πατέρα στον ουράνιο είναι το κρυπτό. Για να σου ανταποδώσει είναι το φανερό στη συνέχεια στο παιδί σου. Για να του ζητήσει βοήθεια, αποκάλυψη, χάρη. Πλησιάζει λοιπόν το παιδί σου με ταπείνωση, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταφέρεις να ανοίξεις την καρδιά του παιδιού σου, την ψυχή του παιδιού σου και να εισέλθεις μέσα. Θυμηθείτε τι λέει ο Χριστός. Εγώ κρούω, ήσταν έξω της θύρας και κρούω. Αν κάποιος μου ακούσει και μου ανοίξει, τότε θα μπορέσω να εισέλθω, να δειπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού, να γίνουμε οικοί, φίλοι, σπιτικοί. Άρα λοιπόν το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να χτυπήσεις, μη διαρρήξεις να μπεις μέσα. Τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά. Έλα τώρα να σε ανακρίνω. Όχι, δεν πας σαν ανακριτής. Θα πας σαν δούλος να υπηρετήσεις. Θα πάρεις τη μορφή του δούλου. Γιατί είναι ανάγκη να σου ανοίξει. Να ακούσει τη φωνή σου, να ακούσει το χτύπημα της καρδιάς σου και να σου ανοίξει την πόρτα της ψυχής του το παιδί. Αλλιώς, εάν δεν σου ανοίξει το παιδί, σταμάτα, φύγει και ξαναπήγαινε. Δεν είναι τώρα που αποφασίζω και θα πάω να κάνω διάρρηξη, καταπάτηση, κατάληψη της καρδιάς και της ψυχής του παιδιού. Τραγικά λάθη. Και αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό γίνεται με κόπο. Θα πας λοιπόν μέσα, θα πλησιάσεις το παιδί σου με ταπείνωση, μην τυχόν και καταφέρεις με τη βοήθεια του Θεού να του χτυπήσεις την πόρτα της καρδιάς του και να σου ανοίξει, να σε βάλει μέσα για να βρεθείτε οι δυο σας. Αυτό είναι το πρώτο, το πιο βασικό. Είναι το πνεύμα του Χριστού και το φρόνημα του Χριστού που πρέπει να υπάρχει μέσα στον πατέρα, στη μητέρα, όταν αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους και ιδιαίτερα τα δύσκολα παιδιά. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι, το δεύτερο χαρακτηριστικό να προσέγγισης του γονιού είναι η αποδοχή. Σε αποδέχομαι όπως είσαι. Ο Χριστός τι λέει, έλθετε προς με πάντες, κοπιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Και αν μάθετε από μένα που είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Έτσι θα πλησιάσεις και εσύ το παιδί σου. Πώς? Φωνάζοντάς το, καλώντας το. Έλα. Είναι τρομαγμένο. Είναι φοβισμένο. Είναι αγανακτισμένο. Είναι οργισμένο. Είναι θυμωμένο. Δεν ξέρω τι είναι. Άρα πρέπει τώρα να το προσκαλέσεις. Άρα τον αποδέχεσαι. Τον δέχεσαι να έλθει όπως είναι. Όπως είπα και ο Χριστός, τους κουρασμένους και τους φορτωμένους. Τον αποδέχεσαι. Δεν του λες θα αλλάξεις και μετά θα κουβεντιάσουμε. Αυτό που συνήθως λένε οι γονείς. Θα βάλεις μυαλό και ύστερα θα κουβεντιάσουμε. Όχι. Έλα να κουβεντιάζουμε και ας μην βάλεις μυαλό. Ο σκοπός μας είναι να κερδίσουμε την ψυχή του για τον Χριστό. Στη συνέχεια δείχνουμε σεβασμό στο παιδί μας. Το σεβόμεθα.
δηλαδή έχουμε και ευσέβεια στο Θεό, αλλά και σεβασμό στο παιδί μας. Γιατί? Για να κερδίσουμε το σεβασμό του. Και εδώ πρέπει να το τονίσω. Δίνουμε ταπείνωση για να κερδίσουμε την ταπείνωσή του. Δίνουμε αποδοχή στο παιδί μας για να κερδίσουμε την αποδοχή του σε μας. Και δίνουμε σεβασμό για να κερδίσουμε το σεβασμό. Ο σεβασμός, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, δεν επιβάλλεται. Κερδίζεται με κόπο και με κόστος. Ο σεβασμός είναι που κερδίζει ένα αποτέλεσμα υπηρεσίας, αγάπης, φροντίδας. Τον πλησιάζουμε λοιπόν το παιδί το δύσκολο με μεγάλο σεβασμό στην ιδιαιτερότητά του, στη λογική του, στη σκέψη του, στον τρόπο του σκέπτεσαι τη ζωή του. Και τέλος με τιμή, τιμώντας το, όχι με περιφρόνηση, όχι με απαξίωση, αλλά με τιμή, την τιμή που αξίζει να έχει το παιδί που σου χάρισε ο Θεός για να το πας στον ουρανό. Αυτό το παιδί το οποίο έχεις δεν είναι δικό σου. Ο Χριστός το έκανε δώρο. Από μικρό, από βρέφος, αλλά η ευθύνη σου είναι να το πας στον ουρανό. Εάν λοιπόν πλησιάσεις έτσι το Θεό και ακόμη περισσότερο μέσα από το Λόγο του Θεού, με περισσότερα όμορφα χαρακτηριστικά από το Λόγο του Θεού, σκοπεύοντας στην εξομολόγησή σου και του, στο να εξομολογηθείτε, να εξομολογήσετε εις αλλήλους τα πτέσματα, να ανοίγεις την καρδιά σου να το εξομολογήσει, να τον αφήσεις να σου πει τα λάθη σου που δεν έχεις καταλάβει για να μετανοήσεις, ώστε να σ' αφήσει να του πεις τα λάθη του, μήπως και μετανοήσει. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι υπακοή στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι στρατηγική για να πλησιάσουμε το παιδί μας. Είναι υπακοή για να σώσουμε το παιδί μας. Υπακοή στο Ευαγγέλιο του Χριστού για να σώσουμε το παιδί μας. Εάν λοιπόν καταφέρεις με αυτόν τον τρόπο, τον απλό, τον εύκολο, τον γραφικό, να γίνεις φίλος με το παιδί το δύσκολο, που δεν πιάνεται φίλος, τότε κέρδισες το 90% του καλού σου αγώνα. Κέρδισες σχεδόν τα πάντα. Εάν δηλαδή ανοίξεις δρόμο, ο Θεός σου ανοίξει δρόμο, να πλησιάζεις την ψυχή του παιδιού σου και αφήσεις την πόρτα ανοιχτή να σε πλησιάζει στην ψυχή σου το παιδί σου, τότε το αποτέλεσμα είναι με τα βεβαιότητος θαυμαστό. Αλλά προϋπόθεσης χρειάζεται σοφία Θεού, φόβος Θεού, σοφία Θεού. Με φόβο Θεού θα πλησιάζει το παιδί πλέον επί καθημερινής ή τακτικής βάσεως, με φόβο Θεού και με σοφία Θεού. Γιατί δεν πρέπει να το συμβουλεύσεις λάθος. Θα είναι καταστροφικό. Πρέπει οι συμβουλές σου να είναι σωστές για να έχουν αποτέλεσμα. Γι' αυτό αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και πάλι θα στηριχτούμε στο Λόγο του Θεού, ο οποίος μας λέει ότι είναι μακάριος ο άνθρωπος που του αφαιρέθηκαν παραβάσεις, ανομίες, αμαρτίες και δόλος. Τα πλησιάζουμε στο το παιδί μας λοιπόν, έχουμε μετανοήσει στο Χριστό και ο Χριστός έχει καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας. Και όταν καθαριστούμε από αμαρτίες, παραβάσεις, ανομίες και δόλος το πνεύμα μας, τότε έρχεται ο Χριστός και λέει «Εγώ θα σε συνετίσω». Αυτό χρειαζόμαστε για να πλησιάζουμε τα παιδιά μας. «Εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς». «Εγώ θα σε συμβουλεύω και οι οφθαλμοί μου θα είναι πάνω σου για να σε προστατεύω».
Κάθε φορά λοιπόν που πλησιάζουμε το παιδί μας, το δύσκολο και όλα τα άλλα, έχουμε προσευχηθεί, έχουμε εξομολογηθεί, έχουμε αφαιρέσει από πάνω μας με το αίμα του Χριστού κάθε δόλο, αμαρτία, ανομία, παράβαση, ώστε πηγαίνοντας να ξέρουμε ότι εκείνη τη στιγμή που κάνουμε αυτό το έργο, το μεγάλο έργο, θα πρέπει να μας συνετίζει ο Θεός, να μας διδάσκει, να μας συμβουλεύει και να μας προστατεύει. Αλλά ταυτόχρονα τα ίδια λέμε και στο παιδί μας, ώστε και αυτός να μας αντιμετωπίζει με σοφία Θεού, με γνώση Θεού. Σκεφτείτε λοιπόν ένα πατέρα με το γιο του, με την κόρη του, μια μητέρα με το γιο της, με την κόρη της, να έχουν δημιουργήσει μια τέτοια σχέση. Όποια δυσκολία και αν έχει δημιουργηθεί, ο Χριστός ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποια δυσκολία και αν έχει δημιουργηθεί από το διάβολο, ο Χριστός θα την καταστρέψει, χρησιμοποιώντας τον πατέρα ή τη μητέρα και το παιδί, το οποίο μπορεί να γίνει πολύ χρήσιμο στο να διορθώσουμε εμείς τα λάθη μας και να καλύψουμε και εμείς τις αδυναμίες μας. Γιατί δεν θα πάμε, εφόσον πηγαίνουμε σαν δούλοι και δεν πηγαίνουμε σαν κυρίαρχοι, σαν αδελφοί, σαν συμμαθητές, μαθητές του Χριστού, σαν συμμαθητές, και θα δώσουμε, αλλά δόξα στο Θεό και θα παίρνουμε από το παιδί μας. Και θα υπάρχει μια γενικότερη αύξηση μέσα στην οικογένεια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως για να προχωρήσουμε λίγο, μετά την εξομολόγηση και εφόσον φτάσαμε σε αυτή την υπέροχη σχέση του πατέρα με το γιο, του πατέρα με την κόρη, της μητέρας με το γιο και με την κόρη της, τότε είναι ανάγκη να εντοπίσουμε το πρόβλημα που δημιουργεί τη δυσκολία ή την αδυναμία. Αυτό είναι και ο στόχος μας. Ο σκοπός μας είναι να τα διορθώσει όλα ο Θεός. Αλλά ο στόχος μας είναι να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ο φόβος, το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα στο σχολείο, μια δυσκολία στο σχολείο, το πρόβλημα είναι η σχέση του με σένα και με τη μητέρα του, το πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι η σχέση του με το Θεό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ή τα προβλήματα, για να υπάρξει θεραπεία. Τώρα βέβαια, αυτά ισχύουν στα πνευματικά. Όταν εντοπίσουμε το πρόβλημα, τότε υπάρχει ο δρόμος ο απλός, θα πάμε στον επιδιορθωτή των χαλασμάτων. Το πρόβλημα μπορεί να είμαστε εμείς και πρέπει να το κατανοήσουμε. Δηλαδή το πρόβλημα σε ένα δύσκολο παιδί, για να μην πω συνήθως, αρκετές φορές είναι ο πατέρας ή η μητέρα. Και αν δεν το εντοπίσουμε γρήγορα, αυτό θα χειροτερεύει και στη σχέση μας με το παιδί μας και τη σχέση του παιδιού μας με εμάς, αλλά και στη σχέση του παιδιού μας με το Θεό. Είναι λοιπόν ανάγκη να εντοπίσουμε το πρόβλημα, που μπορεί να είναι μια συνήθειά μας, μια συμπεριφορά μας, μια κακή σκέψη μας που έφερε δυσάρεστα αποτελέσματα στην καρδιά και στην ψυχή του παιδιού. Μπορεί το πρόβλημα λοιπόν να είναι οικογενειακό, μπορεί το πρόβλημα να είναι σχολικό, μπορεί το πρόβλημα να είναι εκκλησιαστικό, μπορεί να είναι πολλά τα προβλήματα. Εμείς τώρα θα πάμε να τα εντοπίσουμε, να τα κατανοήσουμε, να βρούμε τις αιτίες του και μέρη τη χάρη του Χριστού να πάμε στο Θεό να μας τα διορθώσει. Δεν θα πάμε σαν γιατροί, θα πάμε σαν νοσηλευτές, σαν νοσοκόμοι. Γιατί γιατρός ένας είναι ο Χριστός. Και δεν θα πάμε για να δώσουμε βοήθεια, αλλά θα πάμε για να λάβουμε βοήθεια από το παιδί μας. Όχι έλα να σε βοηθήσω παιδί μου, έλα να με βοηθήσεις και να σε βοηθήσω.
έλα να μπούμε στον ίδιο ζυγό. Έτσι δεν μας λέει ο Χριστός. Άρατε το ζυγό μου εφημάς. Έλα να μπούμε στον ίδιο ζυγό, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Έλα να γίνουμε ένα. Θα μπορούσε ο Χριστός, αν δεν ήταν ένα με τον Πατέρα, να κάνει το έργο του? Δεν μπορεί. Να γίνεις ένα με το παιδί σου, εν Χριστώ Ιησού. Και άλλωστε ο Χριστός προσεύχεται. Πατέρα, κάμε αυτούς να είναι ένα. Και αν μιλάει για όλη την Εκκλησία, πόσο μάλλον για τον Πατέρα με τα παιδιά, καθένα ξεχωριστά, με τη μάνα με τα παιδιά, καθένα ξεχωριστά, και όλη η οικογένεια ένα. Ένα εν Χριστώ Ιησού. Εκεί υπάρχει δύναμη του Θεού. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα δύνατο. Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία. Το ένα από τα παιδιά μου ήταν πολύ δύσκολο παιδί. Εξαιρετικά δύσκολο. Και ενώ στα πρώτα του χρόνια στο Λύκειο, στο γυμνάσιο και στο Λύκειο ήταν καλός μαθητής, μετά ξέφυγε. Και πήγα στο φροντιστήριο και μου λέει ο φροντιστής, κύριε Κοροβές, δεν θα γίνουν όλοι επιστήμονες. Ήξερα όμως ότι είχε δυνατότητες. Και τον φώναξα και του λέω, έλα εδώ βρε Τίνο, πώς πάμε. Ο γιος μου ήτανε. Πώς πας με το σχολείο? Μου λέει, μπαμπά, δεν μπορώ να τα καταφέρω. Αλλά ήξερα εγώ ότι μπορούσε, αλλά είχε ξεφύγει. Και με φώτισε ο Θεός. Και του λέω, πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε βοηθήσει να περάσει το πανεπιστήμιο πρώτος? Με κοιτάει καλά-καλά. Μου λέει, αστείευεσαι. Λέω, πιστεύεις ότι στο Χριστό τα πάντα είναι δυνατά? Ήταν η παρουσία του Θεού όμως. Και μου λέει, πιστεύω. Του λέω, να προσευχηθούμε. Και προσευχήθηκε. Δεν από λεπτομέρειες για να μην χάσουμε χρόνο. Από εκεί και πέρα άλλαξαν όλα. Πήγαιναν στο φροντιστήριο και μου λέγανε, αυτό τι μαθητής είναι, τι συνέβη, τι έγινε? Και πήγε πάρα πολύ καλά. Και αυτό έγινε μάθημα και σε αυτόν και σε μένα. Σε κάθε δυσκολία ανοίχτηκε η πόρτα να έρχεται σε μένα και, μου λέει, και να μου λέει να προσευχηθούμε, αλλά και ανοίχτηκε η πόρτα σε αυτόν, να πλησιάζω προς αυτόν και όχι μόνο να τον βοηθήσω, αλλά να με βοηθήσει. Πολλαπλή χρησιμότητα. Έλα να προσευχηθούμε για το πρόβλημά μου. Έλα να ζητήσουμε βοήθεια από τον Θεό, γιατί μας είχε κάνει ένα ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πλησιάζουμε τα παιδιά μας με την προσπάθεια να βοηθήσουμε το δύσκολο παιδί, αλλά και με την επίγνωση ότι τελικά ο Χριστός μέσα από το παιδί μας θα βοηθήσει εμάς. Σε όλα τα ζητήματα της ζωής μας, σε όλα. Να γίνουμε πιο καλοί σύζυγοι, πιο καλός σύζυγος για τη γυναίκα μου. Να γίνουμε πιο καλοί γονείς. Να γίνουμε πιο καλοί χριστιανοί. Να γίνουμε πιο καλοί εργάτες του Ευαγγελίου στο Λόγο του Θεού. Σου έχει δώσει δηλαδή ένα συνεργάτη ο Θεός που εσύ τον βλέπεις δύσκολο. Αλλά μέσα από αυτή τη δυσκολία ο Θεός θα βγάλει χρυσάφι. Και μάλιστα με φωτιά δοκιμασμένο. Και για αυτόν και για σένα. Αρκεί να τον πλησιάσεις. Έτσι, πώς? Κενώνοντας τον εαυτό σου από τη δόξα σου, από την κυριαρχία την πατρική. Πώς? Λαβών δούλου μορφή. Του πλησιάζει σαν δούλος του. Σαν δούλος του. Και να τον θεωρείς υπερέχοντα. Και να πας εσύ έκανα λάθος, σαν ένοχος να πας κοντά του. Για να κερδίσεις την αποδοχή του. Για να κερδίσεις το σεβασμό του, για να κερδίσεις την τιμή που σου πρέπει. Τα αποτελέσματα που εκεί πέρα θα είναι θαυμαστά, θαυμαστά. Βέβαια, η δυσκολία σε ένα παιδί μπορεί να προέρχεται όχι μόνο από πνευματικούς λόγους, αλλά και από φυσικούς λόγους. Να υπάρχει κάποια αδυναμία στο σώμα του. Εκεί τώρα
θα πάμε στον Κύριό μας, στον κατασκευαστή μας και θα οικετεύσουμε για τη λύση του προβλήματος. Θα οικετεύσουμε όμως. Και είναι πολύ πιθανόν να βρούμε χάρη από το Θεό και να υπάρξει θεραπεία και αποκατάσταση της σωματικής αδυναμίας του παιδιού, αλλά και στη συνέχεια της προσευχής και της δικής σου και οποιοδήποτε μέλους της οικογένειας. Είπαμε, σε οποιοδήποτε πρόβλημα ο ένας βοηθάει τον άλλον, συνεργάζεται με τον άλλον, πόσο μάλλον στη φυσική αδυναμία, στην ασθένεια δηλαδή, στην νόσο. Εάν λοιπόν προσπαθήσουμε με ανθρώπινες προσπάθειες ιατρικές να λύσουμε το πρόβλημα όπως είναι φυσικό και δεν τα καταφέρουμε, αν προσπαθήσουμε με οικεσίες, με δεήσεις και με προσευχές ο Χριστός να λύσει το πρόβλημα, γιατί δεν λύνεται, γιατί υπάρχουν και προβλήματα που δεν λύνονται, τότε μαθαίνουμε πρώτα εμείς να ζούμε με αυτό το πρόβλημα του παιδιού και μαθαίνουμε ύστερα το παιδί μας να ζει με το πρόβλημα αυτό που ο Θεός επέτρεψε, γνωρίζοντας ότι οτιδήποτε έχει επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας είναι εν τέλει για το καλό μας, καθώς είναι γεγραμμένο τα πάντα συνεργούς προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταλάβω πρώτα εγώ, ο πατέρας, η μητέρα, για να εντώσω να καταλάβει και το παιδί ότι αυτό που του συμβαίνει είναι γιατί τον αγαπάει ο Θεός. Όχι για να τον παρηγορήσω με ψεύτικη παρηγοριά, αλλά για να τον παρηγορήσω με την παρηγοριά που εμένα παρηγόρησε ο Θεός σε κάθε μου θλίψη. Γιατί δεν μπορεί τώρα ένας πατέρας να μην έχει θλίψη βλέποντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί του. Αλλά όταν συνειδητοποιήσει ο πατέρας ότι αυτό το πρόβλημα είναι για τη σωτηρία, για την ευλογία, για τη δόξα του Θεού, τότε μπορεί να μεταφέρει αυτή την άποψη με τη βοήθεια του Θεού στο παιδί του ότι θα πρέπει να ζήσει έτσι. Ίσως αυτό να είναι ο σταυρός του. Και χωρίς αυτό, χωρίς το σταυρό, κανείς δεν ανασταίνεται. Το βέβαιο είναι ότι τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή μας και είναι αληθές. Δεν είναι ψεύτικη παρηγοριά. Τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή μας που δεν το ξέρει ο Θεός και δεν το έχει επιτρέψει ο Θεός και εν τέλει δεν το έχει κάνει ο Θεός. Τίποτα. Δεν υπάρχει τύχη ατυχία. Υπάρχει η πρόνοια, η αγαθή του Θεού. Ο Θεός λοιπόν μέσα στην αγαθή του πρόνοια επιτρέπει ό,τι επιτρέπει και κάνει ό,τι κάνει στη ζωή μας. Για τη διορθωσή μας, για τον ελεγχό μας, για την αναβάθμισή μας, για να πλησιάσουμε ακόμη πιο πολύ το Θεό. Ακόμη και για να μας χρησιμοποιήσει σαφώς μέσα στον κόσμο αυτό, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που επιτρέπει στη ζωή μας. Είναι ανάγκη λοιπόν να αποδεχτούμε σαν έργο Θεού, αληθές είναι τούτο, σαν ευλογία Θεού, γιατί αληθές είναι τούτο, ό,τι ο Θεός αποφασίζει να έρχεται στη ζωή μας. Έχοντας την εντολή του Κυρίου, πάντοτε χαίρεται και πάλιν θέλω υπηχαίρετε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι πάντα να δοξάζουμε το Θεό, πάντα να ευχαριστούμε το Θεό. Όχι μυρολάτρες, κισμέτ, όχι τέτοια πράγματα. Αλλά αγωνιζόμενοι τον καλόν αγώνα. Περπατώντας το δρόμο που ο Χριστός έχει ετοιμάσει για μας, κουβαλώντας το σταυρό μας και διατηρώντας την πίστη μας στο Χριστό, ώστε να είμαστε φως μέσα στον κόσμο αυτό. Φως σαν πατέρας, φως σαν γιος,
φώσαν οικογένεια. Πόσο σημαντικό είναι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και εμείς να κατανοήσουμε, αλλά το σημαντικότερο, να δώσουμε στο παιδί μας να κατανοήσει, να αποδεχθεί. Σαν χάρη Θεού, αυτό που του συμβαίνει. Θυμηθείτε ότι ξαφνικά ο Παύλος διεπίστωσε ότι άγγελος Σατάν τον ταλαιπωρεί. Όπως λέει η Γραφή, που δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Και πήγε στον Κύριο μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές και του πελευθέρωσε με. Και ο Θεός τι του απάντησε? Αρκεί είσαι η χάρις μου. Δηλαδή χάρις Θεού είναι. Γιατί? Γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο σκόλοπας της σάρκας σου, θα υπερηφανευόσουν για τη χάρη που κάνω να σου δείχνω, να σου φανερώνω όλες αυτές τις αποκαλύψεις και θα χάνεις την αιώνια ζωή. Θέλεις να αφαιρέσω το σκόλοπα, θα αφαιρέσω και τις ευλογίες, τις αποκαλύψεις σου, το έργο σου. Εάν όμως θέλεις να συνεχίζω να σε ευλογώ, να σου αποκαλύπτω, να συνεργάζομαι μαζί σου, Παύλο, του είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αρκέσου στη χάρη μου και δέξου το σκόλοπα. Και ο Παύλος είπε αμήν. Χαίρομαι, καυχόμαι για τις αδυναμίες μου, για τις ταλαιπωρίες μου, για τις θλίψεις μου, γιατί όλες αυτές με κάνουν αδύνατο για να είμαι δυνατός στο Θεό. Όταν το καταλάβεις εσύ, αλλά και το παιδί σου, ότι αυτό σε κάνει αδύνατο για να φανερώνεται δυνατός ο Θεός στη ζωή σου, τότε θα αρχίσει να αλλάζει, να μεταμορφώνεται η σκέψη σου. Και τότε θα μάθεις και εσύ για το παιδί σου και θα μάθει και το παιδί σου να ζει με αυτό, να είναι χαρούμενο με αυτό που του συνέβη πάντοτε. Να το παίρνει καθώς είναι ευλογία. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λέμε ότι αυτό προήλθε από κάποιο ανθρώπινο λάθος. Δεν αποκλείεται. Αλλά ποιος το επέτρεψε το ανθρώπινο λάθος? Μόνο ο Χριστός. Να μάθουμε να ζούμε με το πρόβλημα το οποίο ο Θεός επέτρεψε για να μας εξασφαλίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Και να μάθουμε και τον άλλον που έχει το πρόβλημα να ζει με το πρόβλημα χαρούμενος, ευτυχισμένος, δοξάζοντας τον Θεό για τη χάρη που κάνει στη ζωή του. Και θα κάνει χάρη στη ζωή του πολλαπλάσια. Αν το πιστέψει, αν το αποδεχτεί και να ευχαριστεί το Θεό γι' αυτό. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι όμορφη η χριστιανική ζωή. Είναι όμορφος ο Λόγος του Θεού. Είναι πολύ καλός ο Πατέρας μας ο Ουράνιος για να γκρινιάζουμε, για να παραπονιόμαστε. Ο Θεός είναι αγάπη. Γι' αυτό είναι ανάγκη η αγάπη του Θεού να είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Και το κρίσιμο σημείο, πώς θα καταφέρουμε να είμαστε έτσι? Δεν είναι εύκολο, πολλές φορές δεν γίνεται, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Δεν το αντέχουμε. Δεν μπορούμε να το βλέπουμε, δεν μπορούμε να τα ακούμε. Και ο Θεός θέλει μέσα από αυτό να μας κάνει χρυσίονται δοκιμασμένο. Πώς θα γίνει αυτό, ρώτησε ο Θεός τον Σαχαρία, όταν είδε τη λιχνία, την εφτάφωτο, ολόχρηση, πεντακάθαρη. Και είπε στον Ζαχαρία,
ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, το Ευαγγέλιο του Χριστού μας λέγει, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, άσοφοι χριστιανοί, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, δηλαδή χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, μη τον σπαταλάτε, γιατί οι μέρες που ζούμε είναι πονηρές. Γι' αυτό μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Κατανοήστε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και γιατί ο Θεός ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο ή ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο στη ζωή μας, επιτρέπει αυτά στη ζωή μας. Γι' αυτό μη μεθύσκετε με ίνο, είτε επειδή θλίβεστε, είτε για να ξεσκάσετε, είτε για να διασκεδάσετε, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος του Αγίου. Ουχή δια δυνάμεως λοιπόν, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου επιβιώνουμε πνευματικά και αυξανόμεθα στις δύσκολες καταστάσεις και ιδιαίτερα στις πολύ δύσκολες καταστάσεις που προέρχονται συνήθως, οι πολύ δύσκολες καταστάσεις από τα δύσκολα παιδιά μας ή τις δυσκολίες στην οικογένειά μας. Ουχή δια δυνάμεως λοιπόν, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Θεός να μας δίνει σοφία και σύνεση και φώτιση και αποκάλυψη. Να αγωνιζόμαστε τον αγώνα των καλών. Να μας διδάσκει ο Χριστός την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε και να τελειώσουμε το δρόμο μας, διατηρώντας την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού και στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για όλα και εγώ σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου ο Κύριος να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε, κατά πάντα, σε κάθε σας δυσκολία, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.